Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, παρακολουθείτε ειδήσεις από την τηλεόραση Σούπερ. Με τους μισθούς δασκάλους λειτουργεί φέτος το Δημοτικό Σχολείο Γωματίου. Τα κενά που δημιουργήθηκαν από τη λήξη του προηγούμενου σχολικού έτους δεν αναπληρώθηκαν και αυτό έχει ως συνέπεια το σχολείο να μην λειτουργεί εύρυθμα. Με απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, τα παιδιά απήχαν από τα μαθήματά τους. Σε αποχή από τα μαθήματά τους προχώρησαν οι μαθητές του Τριθέσιου Δημοτικού Σχολείου Γωματίου, ύστερα από απόφαση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, ο οποίος αντιδρά για τις ελλείψεις εκπαιδευτικών που παρατηρούνται στο σχολείο από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Φέτος το σχολείο στελεχώνεται από δύο δασκάλους και για να λειτουργήσει τόσο η πρωινή ζώνη όσο και το ολοήμερο σχολείο, απαιτούνται δύο ακόμη δάσκαλοι καθώς και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων. Το πρόβλημα που έχει ανακύψει είναι η έλλειψη δύο εκπαιδευτικών. Έναν από το πρωινό και έναν από το ολοήμερο. Αυτό συμβαίνει από την αρχή της χρονιάς. Βεβαίως, είναι τώρα ο δεύτερος μήνας που διανύουμε και δεν έχουμε δάσκαλο. Και πόσοι δάσκαλοι συνολικά υπάρχουν εδώ στο σχολείο? Το σχολείο μας είναι τριθέσιο. Κάθε δάσκαλος έχει και δύο τάξεις. Τώρα αποτέλεσμα να έχουμε δύο δασκάλους και να λειτουργούν δύο τμήματα. Τρεις τάξεις και τρεις τάξεις. Μεγάλα προβλήματα γιατί καμία τάξη δεν μπορεί να κάνει μάθημα. Σωστό μάθημα. Απασχολούνται τα παιδιά, δεν διδάσκονται αυτή τη στιγμή, απασχολούνται. Έχετε κάνει κάποιες ενέργειες ως σύλλογος για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος? Έχουμε μιλήσει με αρμόδιους φορείς, αλλά η απάντηση που έχουμε πάρει, περιμένουμε. Δεν ξέρουμε, περιμένουμε. Τα προηγούμενα σχολικά έτη, ποια ήταν η κατάσταση, πώς ακριβώς τηλεχώναν το σχολείο? Πέρσι είχαν ξεκινήσει κανονικά η σχολική χρονιά με τους τρεις δασκάλους και με δασκάλους για το ολοήμερο. Είμαστε πέρσι καλυμμένοι 100% όταν ξεκίνησε η σχολική χρονιά. Οι αρμόδιοι τι ακριβώς σας λένε? Οι αρμόδιοι μας λένε να μας στείλουν ένα δάσκαλο όποτε γίνουν προσλήψεις, που αυτό δεν ξέρουν πότε θα γίνουν οι προσλήψεις. Οι προσλήψεις μπορεί να γίνουν και σε ένα μήνα. Κανείς δεν λέει σίγουρη απάντηση. Να λειτουργήσει το ολοήμερο και να μείνουμε έτσι. Με ένα δάσκαλο για το ολοήμερο. Εμείς ζητάμε ένα δάσκαλο για το πρωινό και κανονικά το ένα δάσκαλο που πρέπει να έρθει για να λειτουργήσει το ολοήμερό μας. Κάτι που συνέβαινε μέχρι και πέρσι. Βεβαίως. Πέρσι λειτουργούσε κανονικά το ολοήμερο και κανονικά τριθέσιο σχολείο το πρωινό. Ενώ τώρα ούτε καν στα τριθέσιο λειτουργεί. Βέβαια, όχι βέβαια, όχι βέβαια. Δύο εκπαιδευτικοί και απασχολούν τρεις τάξεις ο καθένας. Το σχολείο μας βασικά έχει οργανικότητα 4 θέσεων και λειτουργεί αυτή τη στιγμή μόνο με δύο εκπαιδευτικούς. Με αποτέλεσμα δύο τάξεις να είναι χωρίς δάσκαλο και τα παιδιά μας να μην έχουν δάσκαλο, να μην γίνονται κανονικά τα μαθήματα και να υπάρχουν προβλήματα όπως ότι έχουμε φτάσει στο τέλος σχεδόν του Οκτωβρίου και δεν έχουν διδαχτεί σχεδόν ούτε ένα μάθημα δύο σχολικές τάξεις. Έχει γίνει συνένωση των τάξεων και δύο εκπαιδευτικοί διδάσκουν μάθημα ο καθένας ξεχωριστά σε τρεις τάξεις. Το θέμα θα λυθεί με το διορισμό κάποιου εκπαιδευτικού εδώ στο χωριό, όχι ενός, δύο κανονικά, γιατί επίσης δεν λειτουργεί και το ολοήμερο σχολείο στο χωριό μας. Ενώ μέχρι και πέρσι η κατάσταση δεν. Μέχρι και πέρσι υπήρχαν 4 εκπαιδευτικοί. Ο καθένας είχε αναλάβει από 2 τάξεις και υπήρχε και ένας διορισμένος κανονικά δάσκαλος στο ολοήμερο, συν όλες οι ειδικότητες που υπήρχαν στο ολοήμερο. Το πρόβλημα επισημαίνει και η Δημοτική Αρχή Παναγίας, η οποία προχώρησε σε παρέμβαση προς τους αρμόδιους. Πολύ μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε εδώ στο κομμάτι. Εδώ και 1,5 μήνα λείπουν 2 δάσκαλοι από το Δημοτικό Σχολείο. Είναι ένα σχολείο το οποίο έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Παιδείας ως δυσπρόσιτο, που σημαίνει ότι είναι τα σχολεία σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές. Το κομμάτι πραγματικά είναι μια περιοχή απομονωμένη, απομακρυσμένη από τα άλλα σχολεία και δεν μπορεί να είναι εγκαταλελειμμένο όπως είναι μέχρι και σήμερα, χωρίς δασκάλους. Και να υπάρχουν άλλα σχολεία στο νομό Χαλκιδικής, πλαισιωμένα με όλους τους δασκάλους, με πλήρη τα ημερήσια σχολεία, με προσωπικό στα ημερήσια σχολεία και εδώ να μην έχει ούτε για το πρωινό, αλλά ούτε και ημερήσιο. Όταν λέμε το ημερήσιο εδώ είναι επιτακτική ανάγκη. Διότι τα παιδιά αυτά, όπως είπαμε, είναι σε μια απομονωμένη περιοχή, δεν έχουν άλλους διεξόδους και το απόγευμα έρχονται στο ολοήμερο που δεν λειτουργεί εδώ, όπως είπαμε, για να προετοιμαστούν για την επιμέρεια και να περάσουν και την ώρα τους. Ένα σχολείο που εδώ και 12 χρόνια λειτουργεί ως τριθέσιο, φέτος δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει έρθει τρίτος δάσκαλος, με αποτέλεσμα οι ώρες διδασκαλίας να είναι ελλιπείς, οι μαθητές να μην μπορούν να μάθουν αυτά που πρέπει να μάθουν και παρόλο τις φιλότιμες προσπάθειες των δασκάλων να υπάρχουν κενά. Εν ώψη λοιπόν αυτών των κενών και του μεγάλου χρονικού διαστήματος που το σχολείο υπολειτουργεί, μεταφέρω την κραυγή αγωνία των κατοίκων
από τη μία των γονιών και των μαθητών από την άλλη που πραγματικά θέλουν και διψούν να μάθουν. Γι' αυτό δεν θα δεχτούμε για το χωριό, για το δημοτικό διαμέρισμα του κομματιού, την καμία υποβάθμιση του σχολείου πρέπει να λειτουργήσει ως τριθέσιο. Και σε αυτήν την φωνή που σήμερα βγάλαμε ως γονείς και ως κάτοικοι του κομματίου υπήρξε ανταπόκριση. Δεν θα δεχτούμε με τίποτα για άλλη μια φορά την υποβάθμιση του σχολείου, γιατί φέτος θα κλείσουμε μία τάξη, μεθαύριο άλλη μία τάξη και στο τέλος θα κλείσουμε το σχολείο. Και όπως λέει η λαϊκή παροιμία, το κλείσιμο ενός σχολείου αντιστοιχεί με το άνοιγμα 10 φυλακών. Δεν θέλω να ευχηθεί στον τόπο μας κάτι τέτοιο. Σύμφωνα με το Σύλλογο Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βόρειας Χαλκιδικής, κενά παρατηρούνται και σε άλλες σχολικές μονάδες της ευρύτερης περιοχής. Η κατάσταση δεν είναι μεμονωμένη. Απλά η παρουσία μας εδώ σήμερα, σαν Προεδρείο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών, είναι για να δείξει τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα που κάνουν οι γονείς στο κομμάτι. Η κατάσταση είναι συνολική. Το γεγονός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κομμάτι. Υπάρχει σε 13 σχολεία στη Βόρεια Χαλκιδική. Έχουμε 13 κενά αυτή τη στιγμή. Βέβαια, εδώ είναι πιο έντονο το πρόβλημα, όπως και σε άλλα 2-3 σχολεία, που υπάρχει έλλειψη δασκάλων στο πρωινό ωράριο. Υπάρχουν όμως και 10 έλλειψεις σε ολοήμερα σχολεία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν και 10 ολοήμερα σχολεία λόγω έλλειψης δασκάλων. Η συνδικαλιστική μας θέση, αλλά και η πραγματικότητα, δεν είναι θέμα συνδικαλιστικής θέσης, είναι ότι όλες οι μεταβολές που γίνονται στους δασκάλους, είτε αυτό είναι διορισμοί, είτε μεταθέσεις, είτε αποσπάσεις, είτε αναπληρωτές, θα πρέπει να γίνονται μέχρι τέλος Αυγούστου, άντε βαριά και στο πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, ούτως ώστε τα σχολεία να λειτουργούν σωστά από την πρώτη στιγμή. Κάθε χρόνο ακούμε τους εκάστοτε υπουργούς να λένε ότι με το άνοιγμα του σχολείου ότι όλα πάνε ρολόι, ότι όλα είναι μια χαρά, αλλά τελικά διαπιστώνετε κι εσείς οι ίδιοι ότι είμαστε στο τέλος Οκτωβρίου και ακόμα έχουμε τεράστια κενά στα σχολεία μας και δεν είναι τοπικό φαινόμενο αυτό, είναι πανελλαδικό. Πιστεύω ότι αρχίζει και η υποβάθμιση της Βορείου Χαλκιδικής και στο θέμα παιδεία. Δηλαδή, όπως έχω πληροφορηθεί, τα κενά στην Βόρεια Χαλκιδική είναι γύρω στα 15. Είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, πιστεύω ότι πραγματικά ότι αρχίζει και μια υποβάθμιση στον τομέα παιδείας. Αναφέρεστε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εννοώ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και θα πρέπει όλοι και οι δήμαρχοι να το δούμε πιο ζεστά το θέμα. Έχω επικοινωνήσει με τον διευθυντή του γραφείου πρωτοβάθμιας Αρνέας, με τον προϊστάμενο της πρωτοβάθμιας Πολυγύρω, με τον περιφερειάρχη τον κύριο Καρατάσο. Καλέσαμε και ήρθαν από την περιφέρεια, ήρθε ο αναπληρωτής, ο κύριος Τσιπούρας του κύριου Καρατάζο. Μιλήσαμε το θέμα από κοντά. Μας υποσχέθηκε ότι θα έρθει δάσκαλος εντός των ημερών, τουλάχιστον ένας δάσκαλος, αλλά δεν μένει εδώ το θέμα. Δεν επιλύεται έτσι το θέμα. Θα πρέπει να έρθει πραγματικά και ένας δάσκαλος για το ημερήσιο. Διότι είπαμε τα παιδιά είναι ένα χωριό απομονωμένο και τα παιδιά δεν μπορούν τα απογεύματα να μην καλύψουν τον ελεύθερο χρόνο τους. Είτε με βοήθημα για την άλλη μέρα, είτε με άλλα προγράμματα. Αυτά τα σχολεία εδώ, όπως είναι το κομματίο, δεν έχει ούτε δάσκαλο, ούτε καθηγητή ξένης γλώσσας, δεν έχει τίποτε, ούτε εικαστικά τίποτε δεν κάνουν, ούτε υπολογιστές. Θα πρέπει να τα στηρίξουμε και η πολιτεία να τα δει με άλλο μάτι. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση που επικρατεί σήμερα εδώ στο κομμάτι. Και καλώ όλους να συμβάλλουν στην επίλυση, στη σωστότερη επίλυση αυτού του προβλήματος.